την Τετάρτη μάλλον στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών συζήτηση για όλα τα θέματα που φαίνεται. Είναι εκπαιδευτικό, είναι, αλλά για όλα θα πάνε. Από ό,τι φαίνεται ναι, γιατί το πολιτικό θερμόμετρο έχει φτάσει στα ύψη. Με τις άδειες που έχουμε την ολοκλήρωση σήμερα, αυτού του πρώτου κύκλου, όπως λέμε, περιμένουμε και τους άλλους δύο επιχειρηματίες να καταθέσουν τα χρήματα. Η κυβέρνηση συνεχίζει την υπεράσπιση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, του κυρίου Καλογρίτσα, με νύχια και με δόντια. Και αυτό σας έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα, κύριε Ζαχαριάδη. Όπως και αν το κάνουμε. Ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό στη Βουλή επίσης να τον υπερασπίζεται, τον κύριο Παπά. Απ' την άλλη, με 300 ευρώ αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάνει πραγματικά, μην πω τι τώρα, δεν είναι σωστή να την πω την παροιμία, για να φτάσει τόσα εκατομμύρια. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Ζαχαριάδη? Καταρχήν θέλω να σταθώ στο πρώτο σχόλιο που κάνατε. Καμία εβδομάδα δεν είναι εύκολη στην προσπάθεια που κάνουμε. Το σημαντικό αυτής της εβδομάδας είναι ότι αύριο ολοκληρώνουμε την ψήφιση των προαπαιτούμενων που οδηγεί στον χρόνο που είχε προγραμματιστεί στην εκταμίευση των 2,8 δις. Έχουμε μπροστά μας ένα Euro Working Group και ένα Euro Group όπου κατά όλες τις εκτιμήσεις θα συντελεστεί συμφωνία από όλες τις πλευρές για την πρόοδο της Ελλάδας, και αυτό είναι μια ιδιαίτερα σημαντική είδηση. Αλλά ακούω φωνές. Καθώς η ελληνική πλευρά προχωράει με βάση το χρονοστοχοδιάγραμμα και ακυρώνει στην πράξη όλες τις φωνές που λέγανε ότι δεν θα τα καταφέρει, δεν θα προχωρήσει, θα καταρρεύσουν τα έσοδα, θα πάμε σε πολιτικές εξελίξεις. Ακούω φωνές των εργαζομένων της ΔΕΗ, ακούω φωνές υπουργών που λένε ότι εμείς δεν, ποιες ιδιωτικοποιήσεις, δεν θα προχωρήσουμε καμία, ότι ακούω... Εγώ βλέπω, κύριε Λυριτζή, και ο δημοκρατικός λόγος για το σοσιαλισμό φάει 99 χρόνια που είμαστε στο ταμείο μέχρι να τελειώσουμε. Κοιτάξτε, εμείς εκλεγήκαμε, κύριε Λυριτζή, πέρσι στις 20 του μήνα, όχι για να φέρουμε σε υλοποίηση το στρατηγικό μας σχέδιο που είναι αυτό που αναφέρατε, αλλά για να μπορέσουμε να βγάλουμε την πατρίδα μας από την κρίση. Και αυτό πέρναγε από την υλοποίηση μιας οδυνηρής συμφωνίας, δύσκολης συμφωνίας, και νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι ένα χρόνο μετά δεν έχουμε βγει ούτε εκτός στόχων, ούτε εκτός χρονοδιαγραμμάτων. Μα και το νεράκι. Πολλοί προέβλεπαν, κύριε Λυριτζή, ότι θα ήμασταν εκτός στόχων, εκτός χρονοδιαγραμμάτων και ότι θα καταρρεύσουμε πολιτικά και κοινωνικά. Είναι δύσκολη, κύριε οικονόμου, μεταξύ μιας ρητορικής... Να λένε με την κοινωνία όρθια. Ποια κοινωνία είναι όρθια? Μεταξύ θα πάτε στα Γκισέ μέχρι τέλος της εβδομάδας που έχει να δώσει ο πολίτης 1,8 δις και κάθε τέλος του μήνα μέχρι τέλος του χρόνου. Μεταξύ, κύριε οικονόμου, μιας ρητορικής που υπήρχε πριν 1,5 χρόνο που ήταν το success story. Εγώ κατά τη γνώμη μου ήταν ανόητη αυτή η ρητορική, γιατί δεν έπαιρνε τις πραγματικές διαστάσεις της κοινωνίας. Και μιας ρητορικής που τη βλέπω να έρχεται κυρίως από την αντιπολίτευση και να λέει όλα είναι καταστροφή, μαύρα, είμαστε τέζα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάθουμε κατάθλιψη. Καλά είμαστε δηλαδή. Υπάρχει η ενδιάμεση γραμμή του ρεαλισμού που λέει ναι, υποφέρουμε, ναι, πονάμε, ναι, υπάρχει κόπωση από τα 7 χρόνια της πτώσης οικονομίας και τη στασιμότητα τον τελευταίο χρόνο, αλλά μπορούμε να γυρίσουμε το κλίμα, να μπούμε στην ανάπτυξη και να επουλώσουμε κοινωνικές πληγές. Και περνάει, κύριε Λυριτζή, κύριε οικονόμου, αυτό μέσα από τη διαδικασία του υπερταμείου. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς έχει βγει το συμπέρασμα ότι το νερό θα το πούμε νεράκι και θα πωληθεί. Υπάρχει δέσμευση. Του εργαζόμενου σε ΕΔΑΠ φωνάζουμε. Τοποθετούμε κι εγώ στο δημόσιο διάλογο, λοιπόν. Ναι, παρακαλώ, και δεν φωνάζω, τοποθετούμε με ηρεμία. Θυμίζω ότι το ταμείο το οποίο συγκροτήθηκε δεν είναι για την πώληση τη δημόσια περιουσία, αλλά είναι για τη διαχείριση και την αξιοποίηση τη δημόσια περιουσία. Διότι πρέπει να κάνουμε και μια κριτική και αυτοκριτική στο πώς λειτουργούσαν για δεκαετίες αυτοί οι οργανισμοί που υπάγονται εκεί πέρα. Δηλαδή, λέμε. Εγώ λέω θέλουμε να πουληθούν, εγώ λέω δεν θέλουμε να πουληθούν. Γιατί είναι αυτή η διεθνής εμπειρία και τα λοιπά. Θέλω να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο. Με ποια κριτήρια θα λειτουργούν? Θέλουμε να έχουν ελλείμματα ελεγχόμενα? Θέλουμε να έχουν ελλείμματα ανεξέλεγκτα? Μισό λεπτό, μα δεν μιλάμε μόνο για την ΕΙΔΑ. Θέλουμε να έχουμε ελλείμματα ανεξέλεγκτα? Θέλουμε να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα ελλείμματα? Θέλουμε να μπορέσουμε να κάνουμε καινοτόμες δράσεις ώστε να υπάρχει εξυγχρονισμός? Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, άλλες κεντρικές δέκο
που πωλήθηκαν στα χρόνια της ισχυρής Ελλάδας, όταν δεν υπήρχε το ταμείο, δεν πωλήθηκαν από πολιτική επιλογή. Με αυτή την έννοια λέω, αυτό το ταμείο λοιπόν είναι ένας θεσμός, όχι, για να, πουλήσει, όχι για να πουλήσει τη δημόσια περιουσία, αλλά για να την αξιοποιήσει, για να την εξυγχρονίσει, για να την αναβαθμίσει, για να την προστατεύσει. Να για να την προστατεύσει, τα λεφτά θα τα εισπράξουμε, κύριε Λυριτζή, από την περικοπή της Πατάλης, από τους φόρους στους οποίους έχουμε βάλει, και φαίνεται ότι τα έσοδα όχι απλά τα πιάνουμε, αλλά περνάμε και το στόχο. Γιατί είπε σωστά κάτι ο κύριος οικονόμου προηγουμένως. Η κοινωνία πιέζεται, ζορίζεται, υπερφορολογείται. Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Αλλά επιτέλους, μέσα σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, πιάνουμε τους στόχους. Άρα αισιοδοξούμε ότι μπορεί η οικονομία να πάει καλύτερα. Όχι, δεν θα πεθάνουν όλοι, κύριε Οικονόμου. Δεν θα πεθάνουν όλοι, κύριε Οικονόμου. Και να αφήσετε αυτή την καταστροφολογική ρητορική. Όχι, δεν θα πεθάνουν όλοι. Θα τα καταφέρουμε συνέχεια. Χθες ήμουνα στην πατρίδα σας. Κύριε Οικονόμου, χθες ήμουνα στην πατρίδα σας. Και συζήταγα με τους πολίτες. Βεβαίως συζήτησα με τους αγρότες. Συζητήσαμε με όλους τους αγρότες, με τους φορείς της περιοχής, συζήτησα και μου είπανε μάλιστα, κύριε Οικονόμου, ότι παρόλο που φωνάζετε λίγο το πρωί, σας αγαπάνε πολύ. Με αυτή την έννοια. Τι πήγατε στην τοπική του ΣΥΡΙΖΑ, πήγατε. Πήγα έξω στην κοινωνία, λέμε, κύριε Ζαχαριάδη. Άμα πας στην τοπική του ΣΥΡΙΖΑ, καλά λόγια θα σου πει. Πήγα και στην οικολογική έκθεση που γίνεται στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, στο Παυσίλιπο, με τους βουλευτές. Κάτσαμε ώρα, συζητήσαμε με τους ανθρώπους, κάναμε βόλτα και στα καφενεία. Πήγαμε και σε χωριό. Πήγαμε και σε χωριό. Όχι, δεν μου είπαν όλα καλά. Μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά μου είπαν, κυρία Κεραμέως, ότι βλέπουν ότι κάνουμε μια προσπάθεια. Και ότι αν αυτή η προσπάθεια πιάσει τόπο, είμαστε δίπλα τους. Και να μην γίνουμε σαν τους προηγούμενους. Αυτά μου είπαν. Αυτό είναι μια κουβέντα, να το συζητήσουμε μετά. Και αν μου επιτρέπετε, σε ένα δευτερόλεπτο, διότι λένε αν βγαίνουμε στον κόσμο. Εμείς βγαίνουμε στον κόσμο. Πόσο καιρό έχει η Νέα Δημοκρατία να κάνει ανοιχτή εκδήλωση στην Καρδίτσα, όπως κάναμε εμείς με 100 άτομα. Πόσο καιρό έχει να κάνει στη Λάρισα, ναι, που ήμουν την προηγούμενη, Κυριακή, που κάνατε. Βεβαίως, πότε έκανε η Νέα Δημοκρατία, κύριε Οικονόμου, πότε κάνατε, πότε ήταν η τελευταία φορά. Από τον κύριο Εύερτ έχετε να κάνει μια συνάντηση εκεί πέρα. Να ρωτήσω αυτό πρώτα. Κάνατε λάθος. Εμείς περιοδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Εγώ αυτήν την εβδομάδα πάω στην Πάτρα και στη Μυσσηνία, για παράδειγμα. Περιοδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Οργώσαμε την Ελλάδα εν ώψη δέντρων. Πατρών Κορίνθου, με αυτοκίνητο. Τι να κάνεις. Θα αναγκαστώ. Απόρρο. Λοιπόν, να σχολιάσω κάτι σε σχέση. Θα σχολιάσω ό,τι θέλετε, αλλά γιατί και εσείς από την πλευρά σας. Εγώ τώρα δεν θα πάω στο επιχείρημα που λέει η κυβέρνηση. Α, αυτά ψηφίσατε και εσείς τον Αύγουστο κτλ. Θα πάω στην ουσία όμως της πολιτικής. Ιδιωτικοποιήσεις φουλ. Είστε υπέρ. Γιατί φωνάζετε και το ταμείο. Ιδιωτικοποίηση θα κάνει. Πρώτον. Δεύτερον. Φορολογική πολιτική είναι αυξημένη μεν. Αλλά και εσείς σκληρή φορολογική πολιτική είχατε τα προηγούμενα χρόνια. Χαμηλότερη τη σημερινή, αλλά είχατε και εσείς σκληρή φορολογική πολιτική. Πολιτική λιτότητα η σημερινή κυβέρνηση, πολιτική λιτότητα και η προηγούμενη. Γιατί φωνάζετε ακριβώς. Λοιπόν, δεν θέλετε να βγω από το μνημόνιο, θα σας πει ο σύγχρονος μνημονιακός. Λοιπόν, καταρχήν να μου επιτρέπετε ένα σχολιασμό. Η εβδομάδα που έρχεται είναι ιδιαίτερως δύσκολη για την κυβέρνηση. Για τρεις βασικά λόγους. Γιατί? Ο πρώτος είναι αυτό το συνεχιζόμενο σύριαλ με τις άδειες. Αυτή η διαδικασία παροδία, η οποία ξεκίνησε από πολύ προβληματικές βάσεις, τα έχουμε ξαναπεί, γιατί τέσσερα κανάλια, γιατί ο Υπουργός Επικρατείας αντί για την ανεξάρτητη αρχή προβλέπει το Σύνταγμα να δίνει τις άδειες. Βασικότατα θέματα τα οποία θα κριθούν από το Συνταγματικό Δικαστήριο για το αν είναι σύνομες ή όχι οι πράξεις του Υπουργού. Είναι μπροστά μας. Ωραία. Και όπως εξελίσσεται ο διαγωνισμός, διαρκώς βγαίνουν καινούργια θέματα και διαδικαστικά. Yeah. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτή η διαδικασία μπάζει από παντού, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή, τι έγινε, υποτίθεται ένας έλεγχος πόθεν έσχες των τεσσάρων.